Τη δική τους αγωνία ζουν αυτό το διάστημα λίγο πριν τα Χριστούγεννα οι 45 περίπου εργαζόμενοι των τεσσάρων σούπερ μάρκετ της εταιρείας Atlantic στο Βόλο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απλήρωτοι από τον Νοέμβριο και φοβούνται ότι δεν θα τους καταβληθεί ούτε το δώρο των Χριστουγέννων μέχρι αύριο που εκπνέει η σχετική προθεσμία. Σήμερα το πρωί είχαν συνάντηση με το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Βόλου και ζήτησαν τη συνδρομή του ώστε να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους. Είμαστε απλήρωτοι το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο που τρέχει και το δώρο Χριστουγέννων. Ήρθαμε να καταγγείλουμε το γεγονός και να ζητήσουμε τη συνδρομή του Εργατικού Κέντρου. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα περιμένουμε να καταβληθεί το δώρο. Ιδάλλως θα κινηθούμε με όλες τις νόμιμες και νομικές οδούς οι οποίες προβλέπουν την εργατική νομοθεσία για να μπορέσουν να καταβληθούν και τα δώρα στους εργαζόμενους, αλλά γενικώς για να μπορέσουν να κάνουν και οι ίδιοι ένα Χριστούγεννα σε τέτοιους δύσκολους καιρούς που περνάει η εργατική τάξη. Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ Atlantic ανησυχούν ιδιαίτερα για τις δουλειές τους, καθώς όχι μόνο είναι απλήρωτοι εδώ και δύο μήνες, αλλά τις τελευταίες ημέρες σταμάτησε η τροφοδοσία των καταστημάτων με προϊόντα. Το κακό είναι ότι μέχρι πριν μια εβδομάδα μας τροφοδοτούσαν με πράγματα, θα μπορούσαμε να έχουμε τζίρο και τώρα δεν μας τροφοδοτούν καν με εμπορεύματα. Δεν μπορεί να δουλέψουν, δηλαδή. Ναι, σε κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα πράγματα. Έχουμε κόσμο μέσα στα καταστήματα, ακόμα μας τιμούει ο κόσμος με την συνεισφορά του. Αλλά σε λίγο δεν θα έχουμε εμπορεύματα να πουλήσουμε.